Συγχαρήκατε και τους διαιτητές στο τέλος. Η ομάδα σας πάλεψε. Μια ωραία εμφάνιση από την ΑΕΛ σήμερα. Όμως μια αδράνεια στην άμυνα. Έφερε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ και συνέχεια ένα πολύ όμορφο γκολ από τον ΑΚΠΟΜ. Ένα σχόλιο παρακαλώ για το παιχνίδι. Νομίζω ότι το πηγαίνουμε στο παιχνίδι πάρα πολύ καλά στο πρώτο μήχρονο. Ο σκοπός μας ήταν να μην δεχθούμε γκολ και να πετύχουμε ένα. Νομίζω ότι έτσι πως παίζαμε στο πρώτο μήχρονο, δύσκολο θα δεχόμασταν κάποιο γκολ. Και όπως είδατε ότι το γκολ το βάλαμε μόνοι μας από μια τυχή στιγμή. Μπορούσαμε να το αποσοβήσουμε αυτό. Στο δεύτερο μήχρονο αλλάξαμε τον τρόπο του παιχνιδιού μας. Είπαμε να κερδίσουμε περισσότερα μέτρα να ανέβει η ομάδα. Παίξαμε με δύο επιθετικούς, 4-4-2, αλλάξαμε το σύστημα δηλαδή και νομίζω ότι μετά την επίτευξη του γκολ ήμασταν άτυχοι, γιατί στη φάση του Όγκπε, στο δοκάρι του παιχνίδι θα γίνει 1-2 και μετά για να αποκλειστούμε εμείς πρέπει να δεχτούμε δύο γκολ. Με το 2-2 η πρόκληση ήμασταν πολύ κοντά. Όμως ότι η ποιότητα των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ και ειδικά του Άκου που μπήκε νομίζω το έδειξε. Πέτυχε τον γκολ, αλλά στο τρίτο γκολ μπορώ να πω ότι είχαμε ρισκάρει πολύ. Είχαμε παίξει με τρία σεντερφόρ, ανοιχτήκαμε πώς κάνουμε τη σοφάριση και ήρθε το αποτέλεσμα. Είναι μια εικόνα που θα δείξετε και στο πρωτάθλημα από εδώ και στο εξής. Αυτή η εικόνα νομίζω είναι η πραγματική εικόνα της ομάδος και μπορούμε και περισσότερο. Και αυτό είπα και στα παιδιά τώρα σύντομα προηγουμένως, ότι να έχουμε την ίδια εικόνα συνέχεια στους αγώνες του πρωταθλήματος και αρχίζει γενομένη στο τέρμι που είναι την άλλη Τετάρτη με την Ξέλφα.